Πάμε να δούμε Παρθένους. Είναι η Ελεονόρα, ναι. Η Ελεονόρα που έβλεπα, η αλήθεια είναι, επειδή ξέρεις, όταν είσαι αστρολόγος, έχεις μια διαστροφή, ψάχνεις να βρεις τις ημερομηνίες των ανθρώπων. Όταν ακούς κάτι που γίνεται στην επικαιρότητα, ψάχνεις να δεις και αστρολογικά αν ερμηνεύεται. Λοιπόν, όταν είχα ακούσει για τη συνεργασία αυτή, η αλήθεια είναι ότι είχα κοιτάξει το οροσκόπιο της Ελεονόρας και είχα κοιτάξει και το οροσκόπιο του κυρίου Μάνεση και έλεγα, είμαι πραγματικά περίεργη. Πώς μπορεί η Ελεονόρα που έχει αυτόν τον Άρη στο ζυγό και πάνω της ο Κρόνος, τελευταία μοίρα σχεδόν του ζυγού ο Άρης. Ο Άρης έχει να κάνει με τι, με τη δράση μας, έχει να κάνει με νέα ξεκινήματα, έχει να κάνει με ορμή, με φιλοδοξία. Και είναι ένας Κρόνος όμως εκεί και σου κάνει τετράγωνο. Και έχεις και έναν Άρη που είναι στον κρυό που είναι απέναντί σου και ο κύριος Μάνης κρυός, έτσι. Άρα, σε αυτή τη συνεργασία, εγώ θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ πριν πω. Τουλάχιστον όχι σε αυτή τη φάση που είναι τα πράγματα πάρα πολύ τεταμένα. Για το μέλλον της Ελεονόρας εννοείται ότι δεν ανησυχώ, γιατί τα πράγματα θα ανοίξουν πάρα πολύ για εκείνη από την άλλη χρονιά μετά την Άνοιξη. Αλλά θέλω να πω ότι okay, ήταν μια εμπειρία, έπρεπε να τη ζήσει, να τη ζήσουν όλοι και πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε. Παρθένους, τι θα κάνουν. Ξέρετε, οι υπόλοιποι δεν είμαστε αστρολόγοι. Το ξέρω. Και δεν τα ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, έχει ενδιαφέρον όταν μιλάμε για αστρολογία. Όταν μιλάμε για ζωδιολογία, προσωπικά για μένα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και θέλω πραγματικά κάποτε, δηλαδή αυτή είναι η ευχή μου, να σταματήσουμε να μπερδεύουμε αυτά τα δύο πράγματα.